λίγο τις γραφές μας πάνω σε αυτό. 1016. Είναι κλασικό κομμάτι. Γιώτα γάμα. Και εδάφιο 4. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δε φθονεί, δεν αυταδιάζει, δεν επέρεται, δεν εσχυμονεί, δεν ζητείται αυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει στην αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, είπα, Κύριε, αυτή είναι η καρδιά σου. Αυτό σε Σεσίλιο. Και καθώς είχα το αντίθετο από όλα αυτά και παλεύουμε όλοι να αποκτήσουμε κάτι από όλο αυτό σιγά σιγά, γιατί είμαστε ελλιπείς. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Αλλά έρχεται η χάρη του Θεού, όπως ήρθε και σε μένα πριν 7 χρόνια, και παρόλο που ήμουν άθεος, και όχι μόνο άθεος, αλλά μπορώ να πω και διώκτης του Θεού, γιατί ένας άθεος, ο οποίος δεν μπορεί να δει το Θεό πουθενά, όταν του λες για τον Θεό, ξοργίζεται. Και έλεγα, όταν μου λέγανε και λέγανε, ξέρω εγώ, άλλος έβλεπα να κάνει το σταυρό του, ας πούμε, εγώ τον ξεθονούσα μέσα μου και όχι μόνο, και απ' έξω μου. Λέω, είδες κανένα Θεό, λέω πουθενά, λέω, τι μου λες τώρα, ξέρω εγώ. Μα έχει κάνει αυτό στη ζωή μου ο Θεός, έχει κάνει εκείνο ο Θεός, μου λέγανε. Άνθρωποι διάφοροι. Όχι, λέω, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Αν δεν τον δω τον Θεό, δεν τον πιστεύω. Αλλά είναι τόσο καλός ο Θεός που μας περιμένει, μας υπομένει και μακροθυμεί. Αυτή εδώ η καρδιά είναι η καρδιά του Θεού, η οποία δεν πρέπει να μείνει μόνο ότι είναι η καρδιά του Θεού, πρέπει να την αποκτήσουμε και εμείς αυτή την καρδιά. Δεν είναι κάτι, ένα άπιαστο όνειρο αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε, αλλά είναι ακριβώς αυτό που θέλει να τοποθετήσει ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας. Θα πρέπει να μακροθυμούμε, θα πρέπει να αγαθοποιούμε, θα πρέπει να, η αγάπη μας να μην έχει φθόνο και όλα τα υπόλοιπα που γράφει μέσα. Έτσι και εμένα ο Θεός με λέει πριν 7 χρόνια μέσα από τη γυναίκα μου, χρησιμοποίησε τη γυναίκα μου και ευχαριστώ τον Θεό πάρα πολύ για αυτό το θαύμα που λέγεται Φωτεινή, γιατί είναι ένα μεγάλο θαύμα. Αναστασία τη λέω εγώ, γιατί ο Κύριος την ανέστησε πάρα πολλές φορές, τη διεκδίκησε πάρα πολλές φορές ο διάβολος, αλλά ο Κύριος υπηρέσχησε, γιατί είπε, Κύριε, σώσε με μια φορά. Μια φορά που χρειάστηκε να το πει, ο Κύριος την έσωσε. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος ήταν πάντα μαζί της. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή τη γυναίκα, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, με έχει στηρίξει πάρα πολύ, πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά προβλήματα. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι τελείως, τελείως διαφορετικοί άνθρωποι είμαστε, αλλά μας ενώνει ένα πράγμα, ο Ιησούς Χριστός. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί δεν υπάρχει τύχη. Έχει, ο κόσμος πιστεύει στη Θεά τύχη. Θεοί, λέει, υπάρχουν πολλοί, λέει, αλλά Κύριος είναι ένας, ένας Θεός. Και σε Αυτόν πιστεύουμε κι εμείς, στον ένα και μοναδικό Θεό, τον ζωντανό, ο οποίος μας φέρνει πραγματικά στην αλήθεια και εμείς αποφασίζουμε από εκεί και πέρα. Για οτιδήποτε. Και για εμάς τους πιστούς. Ο Κύριος αυτή τη στιγμή μας παροτρύνει, μας προτείνει. Πολλές προτάσεις μας δίνει ο Κύριος και δεν μας δένει κόμπο, αλλά μας δίνει να ακολουθήσουμε μια οδός η οποία είναι ασφαλής, έχει αλήθεια και έχει ένα ωραίο τέλος. Δύσκολος είναι βέβαια αυτός ο δρόμος, είναι δύσκολος, αλλά ευχαριστώ τον Θεό που με έβαλε σε αυτόν τον δρόμο, που σίγουρα είναι λίγο στενός, πάμε λίγο στο πλάι καμιά φορά, δυσκολευόμαστε και ξέρετε, επειδή έχω και έτσι καμιά φορά κλειστοφοβία και τέτοια, όταν περνάς λίγο στο πλάι, ας πούμε, και είναι λίγο στενά τα πράγματα, σε πιάνει και λίγο κάτι, ας πούμε, έτσι ένας φόβος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που μας βγάζει από όλους αυτούς τους φόβους, μας ελευθερώνει πάντα. Ποτέ δεν με έχει αφήσει ο Κύριος. Ποτέ δεν με έχει εγκαταλείψει ο Κύριος. Ό,τι και να γίνεται και με το γιο μου που ξέρετε όλοι τι συνέβη και με μένα προσωπικά έχει κάνει απίστευτα πράγματα στη ζωή μου τα οποία θέλω με μέρες να τα πούμε. Και στη γυναίκα μου, σε όλους έχει μας. Ποιος σε ποιον δεν έχει κάνει. Από όλα μας έχει βγάλει ο Κύριος. Και αν δεν μας έχει βγάλει, αν δεν είναι κάποιον δεν τον έχει βγάλει από κάτι, θα τον βγάλει ο Κύριος, στο όνομα του Χριστού. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να αφήσει κανέναν μας. Είναι δίκαιος ο Θεός. Εμείς θα αδικήσουμε. Και θέλω σήμερα με τη χάρη του Χριστού, αν κάποιον έχω αδικήσει, σίγουρα κάτι θα έχω κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να με συγχωρέσει για οτιδήποτε έχω κάνει. Και αν τον έχω στεναχωρήσει. Ή αν κάποιον σκανδάλισε.
Είμαστε εδώ ενώπιον του Θεού, τα ξέρει ο Θεός και αφού τα ξέρει ο Θεός πρέπει να εξομολογούμαστε. Και θέλω να με συγχωρέσετε για οτιδήποτε αν έχω κάνει ή αν έχω στεναχωρήσει οποιονδήποτε. Και ευχαριστώ τον Θεό. Είμαστε άνθρωποι σώμα Χριστού. Δεν μπορεί να κρύβεται το σώμα από το άλλο μέλος. Και θέλω να σας εξομολογηθώ ότι σας αγαπώ πάρα πολύ με την αγάπη του Χριστού και ο Λόγος του Θεού ζει μέσα μας. Και θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι που είπε ο αδερφός ο Νίκος, ότι ήταν οι γραφές όλες πάνω για να καταλάβουμε πόσο δυνατός είναι ο Λόγος του Θεού, πόσο ζωντανός είναι ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να είναι λίγο κωμικό όλο αυτό που θα πω, αλλά είναι πραγματικά πολύ ζωντανό και είναι αλήθεια. Είχε μπει ένας κλέφτης μέσα σε ένα σπίτι, είναι πραγματική ιστορία αυτή, είναι ένας αδερφός μας αυτός, δεν είναι από την εκκλησία μας, αλλά υπάρχει ο αδερφός αυτός, μπήκε μέσα σε ένα σπίτι να το κλέψει. Και ήταν ένα βιβλίο, καλή ώρα όπως αυτό εδώ, αυτό το Άγιο Βιβλίο, ήταν έτσι κλειστό εκεί, το είδε αυτός, έψαχνε από εδώ από εκεί να πάρει γρήγορα στον πανικό του, βλέπει το βιβλίο εκεί, του κάνει εντύπωση, κάτσε να το ανοίξει, το ανοίγει και λέει, ο κλέπτον να μην κλέβει πλέον. Λοιπόν, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε τρέχοντας, αναγεννήθηκε ο άνθρωπος αυτός, έφυγε τρέχοντας από το σπίτι, κλαίγοντας από χαρά. Γιατί του μίλησε ο Κύριος. Τι θέλουμε σήμερα, να μας μιλήσει ο Κύριος θέλουμε. Θέλουμε να μας αγγίξει, έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή που φέρουμε όλοι μας, έχουμε δυσκολίες. Και όταν σε αγγίζει ο Κύριος, τι ωραία που είναι, φεύγουν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί τίποτα να μας βλάψει. Αλλά χωρίς αγάπη δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα. Αν δεν αγαπάμε, δεν μπορούμε να μετανοήσουμε, δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε, δεν μπορούμε να ξυμολογηθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πώς θα μετανοήσεις άμα δεν αγαπάς? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Αλλά όλα έρχονται μέσα από το Λόγο. Δεν υπάρχει τίποτα δικό μας. Όλα έρχονται μέσα από το Λόγο. Αλλά χωρίς αγάπη, όπως λέει και ο αδερφός ο Γιώργος, είμαστε ντενικέδες ξεγάνωτοι. Έχω δει ντενικέ ξεγάνωτο. Ξέρω πώς είναι. Και ξέρετε, όταν καίγεται ο ντενικές είναι πολύ αδύναμος. Χάνει την ισχύ του το σίδερο. Γιατί καίγεται. Τίποτα δεν είμαστε. Αλλά πρέπει να καούμε. Πρέπει να καεί αυτό το χρυσάφι για να βγει, να περάσουμε μέσα από τη φωτιά. Ας μην παραπονιέμαστε και πρώτος εγώ. Πολύ γκρινιάζω. Και δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, αδελφοί. Γιατί ο Θεός είναι. Γκρινιάζουμε και λες και δεν υπάρχει Θεός. Λες και ο Θεός μας παράτησε. Πότε με άφησε εμένα ο Θεός? Μ' άφησε με τον Εμμανουήλ. Εδώ είστε μάρτυρες που εγώ ήμουν στο νοσοκομείο και οι προσευχές σας τις ένιωθα πάνω στο νοσοκομείο. Ένιωθα την προσευχή σας πάνω εκεί. Την ώρα που γίνονταν και έκλαιγα ξαφνικά χωρίς να ξέρω τι γίνεται εδώ. Έκλαιγα και μου λέει, μπαμπά, γιατί κλαις? Και του λέω, είναι ο Κύριος, του λέω, εδώ. Είναι μαζί μας ο Κύριος, λέω. Γιατί προσεύχονται οι Άγιοι άνθρωποι κάτω. Και θα κάνουμε καλά. Αν θέλουμε να προκόψουμε, αν θέλουμε μονά ζυγά να είναι δικά μας, οτιδήποτε έχουμε να το πούμε. Να αγαπήσουμε. Να αγαπήσουμε. Πώς ήταν η πρώτη αγάπη που τους αγαπάγαμε όλους? Όταν αγαπήσαμε, όταν βαφτιστήκαμε πνεύμα Άγιου, πώς ήμασταν? Δεν διστάζαμε να πούμε το, να αξιομολογηθούμε και να πούμε το οτιδήποτε. Τι περιμένουμε? Έρχεται ο Κύριος. Πώς θα μας βρει? Πώς θα μας βρει? Θα μας βρει έτσι κακομύριδες και γκρινιάριδες και κλαψιάριδες? Πρέπει να αγαπήσουμε χωρίς όρια, όπως μας αγαπάει και ο Κύριος. Ακριβώς αυτό το κομμάτι είναι η ζωή μας. Αυτό το κομμάτι είναι ο χριστιανός. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτό το κομμάτι είναι όλο. Και τώρα θα τα φέρει ο Κύριος και τη μετάνοια. Αλλά δεν έχεις αγάπη, όμως δεν μπορείς να μετανοήσεις. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Τα βλέπεις όλα στραβά. Βλέπεις τον αδερφό σου και λες, αυτός ξέρεις τι έχει αυτός. Και εσύ κάνεις τα ίδια. Εγώ κάνω τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς που λέει για τον αδερφό. Συγχωρέστε με λοιπόν για ακόμη μια φορά και να ξέρετε ότι σας αγαπάω με την αγάπη του Χριστού. Όχι την αγάπη τη δική μου. Με την αγάπη που έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου. Και οτιδήποτε και αν συμβαίνει, θέλω να έρθετε να μου το πείτε. Όποιον έχω πειράξει, θέλω να έρθει να μου το πει. Αλήθεια το λέω. Πραγματικά θα με ελευθερώσει. Γιατί αν δεν το κάνει, αν ξέρετε λέει το καλό και δεν το κάνετε, λέει αμαρτάνετε, λέει λόγος του Θεού. Πρέπει να έρθετε να μου το πείτε, αν κάπου έσφαλα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για όλα. Και αγάπη, αγάπη, αγάπη. Τίποτα άλλο. Αμήν.